έλαψε φωτιές ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κυπριακής καταγωγής Κυριάκος Κακουρής, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στο νησί διέλυσε την ομίχλη για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι τελικά διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει το έργο Great Sea Interconnector. Η θέση μας είναι γνωστή. Η τράπεζα έχει δώσει τη θέση της και στο Υπουργείο Ενέργειας και στο Υπουργείο Οικονομικών πριν μερικούς μήνες. Η αξιολόγηση που έγινε του έργου τότε ήταν αρνητική. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ανάλαβε να μελετήσει και έχω την εντύπωση πως είπε ότι θα κάνει μια νέα μελέτη. Για να εξετάσουμε εκ νέου το έργο αυτό, πρέπει να έλθει έτοιμα από την Κυπριακή Δημοκρατία και επί του παρόντος δεν έχουμε τέτοιο αίτημα. Επί του παρόντος δηλαδή, η θέση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ένα ξεκάθαρο όχι, αν και δεν αποκλείεται με την υποβολή αιτήματος και την παρουσίαση νέων στοιχείων τα δεδομένα να αλλάξουν. Το όχι της τράπεζας, η Λευκωσία φαίνεται να βασίζεται στο ένστικτο των Αράβων που δείχνουν ιδιαίτερα ζεστή για να επενδύσουν στο έργο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με το Ταμείο Επενδύσεων του Αμπου Ντάμπι για την εκπώνηση εξειδικευμένης έρευνας γύρω από την οικονομική βιωσιμότητα του Great Sea Interconnector. Ήδη υπάρχει μια θετική ψήφος από νορβηγικό οίκο, ο οποίος έσπρωξε και το Υπουργικό Συμβούλιο στο να ανακοινώσει δημόσια πρόθεση συμμετοχής για το έργο. Πάντως, από πλευράς κυβέρνησης τονίζεται πως αν κάτι πάει λάθος, υπάρχουν περιθώρια προτού ληφθούν οι τελικές δεσμευτικές αποφάσεις για την επένδυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.